Καλησπέρα! Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και ενδιαφέρον θα έλεγα. Οι δύο κινήσεις, πώς μπορούμε δηλαδή να κινηθούμε ώστε να κατεβάσουμε, να μειώσουμε δηλαδή την κακή χοληστερίνη ή χοληστερόλη και πώς μπορούμε να αυξήσουμε την καλή χοληστερίνη ή χοληστερόλη. Η μία είναι η LDL και η άλλη είναι η HDL. Αφήστε το τόχο, θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, ξεκινάω. Να σας πω καταρχάς τι είναι χοληστερίνη. Η χοληστερίνη λοιπόν που λέτε είναι μια λιπαρή ουσία η οποία προκειμένου έτσι να κυκλοφορήσει στο αίμα, τι κάνει, ενώνεται με τις πρωτεΐνες ώστε να γίνει διαλυτή ουσία, δηλαδή ώστε να μπορεί να διασπαστεί. Ωραία. Αποτέλεσμα αυτή της, πώς να το πω τώρα, σύζευξης ή αλλιώς θα λέγαμε ένωσης, είναι η δημιουργία των λιποπρωτεϊνών. Τώρα, υπάρχουν δύο ειδών λιποπρωτεϊνών. Υπάρχουν λιποπρωτεϊνών χαμηλής ποιότητας, η οποία είναι η LDL, δηλαδή κακή χοληστερίνη ή χοληστερόλη. Πάμε παρακάτω. Η δεύτερη λιποπρωτεΐνη είναι υψηλής ποιότητας και είναι η HDL, η οποία είναι η καλή χοληστερίνη ή χοληστερόλη. Ωραία. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε ότι η LDL ίσον κακή χοληστερίνη τι κάνει. Μεταφέρει την χοληστερίνη από το ύπαρ στους ιστούς του σώματος κατά 70% δια αίματος, έτσι. Και η καλή χοληστερίνη η οποία είναι η HDL τι κάνει, μεταφέρει τη χοληστερίνη στους ιστούς του σώματος στο ύπαρ για να το μεταβολήσει, για να το για να αποβληθούν από το σώμα. Δηλαδή, επειδή είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω, θα σας το πω ότι η κακή χοληστερίνη, να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι, εγκλωβίζει ουσιαστικά στο αίμα, έτσι, αυτό θέλω ουσιαστικά να πω, στο αίμα την κακή χοληστερίνη, κυρίως, όπως είπα, στο ύπαρ και στους ιστούς, στο ύπαρ και στους ιστούς του σώματος, ενώ η καλή χοληστερίνη μεταφέρει από τους ιστούς του σώματος στο ύπαρ, ώστε να τις αποβάλει, να τις απελευθερώσει, να φύγουν από το σώμα. Γιατί άμα τις κρατήσει, θα δημιουργηθούν πάλι κακή χοληστερίνη. Αυτό είναι. Τώρα, θα σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν τρόποι το πώς μπορούμε να μειώσουμε την κακή χοληστερίνη και να αυξήσουμε την καλή χοληστερίνη. Έτσι, της καλής ποιότητας όπως λέω. Έτσι. Καταρχάς, μια ισορροπημένη διατροφή. Πολύ σημαντικό. Πολύ νερό. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και γι' αυτό. Και τρίτον, νερό, ίσον και ροφήματα, έτσι. Και άσκηση. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικός τρόπος ώστε να τα κατεβάσετε, να μειώσετε τέλος πάντων την κακή χοληστερίνη και να αυξήσετε την καλή χοληστερίνη όσοι έχετε πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Ο μόνος τρόπος και ο πιο αποτελεσματικός και ως μαγικός τρόπος που το λέω εγώ είναι η διατροφή. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Μετά είναι το νερό, είναι η άσκηση, είναι τα ροφήματα που θα πίνει. Μερικοί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτά τα λεγόμενα συμπληρώματα διατροφής. Και αυτά βοηθάνε. Αλλά η σωστή διατροφή είναι το μυστικό για τη ζωή, πώς να το πω τώρα, με γεμάτο υγεία. Για να αναπτύξουμε λοιπόν την αύξηση της καλής χοληστερίνης,
Είπα, είναι η διατροφή, είπα ότι είναι το νερό και η άσκηση. Επίσης, να κόψετε όσοι καπνίζετε το τσιγάρο γενικότερα. Το αλκοόλ. Όσοι είστε παχύσαρκοι, προσπαθήστε να χάσετε λίγο βάρος. Άμα, και ξαναλέω, άμα έχει κάποιος πρόβλημα με παχυσαρκία, μπορείτε να μου πείτε, έτσι, σε προσωπικό μήνυμα και μπορώ να σας βοηθήσω να χάσετε κιλά. Με σωστό τρόπο βέβαια, έτσι. Μπορώ να σας κάνω ένα πρόγραμμα διατροφής και απλά θα πρέπει να ξέρω μερικά πράγματα για σας, γι' αυτό είπα προσωπικά, για να μου πείτε κάποιες προσωπικές λεπτομέρειες, να τις γράψω και να σας πω μετά τρόπους. Δεν χρειάζεται κόπο, τρόπο θέλει. Επίσης, αυτό ένσταση, κλείνω παρένθεση, πάω παρακάτω. Θα πρέπει να προσέχουμε για τα φρούτα και τα λαχανικά. Τι επιλέγουμε λοιπόν? Πρέπει να τρώμε αρκετά λιπαρά ψάρια, γιατί υπάρχουν τα ωμέγα 3 λιπαρά, πολύ σημαντικό. Να αποφεύγετε τα τρανς λιπαρά, πατατάκια, γαριδάκια και τέτοια. Μία φορά στο τέτοιο εντάξει, αλλά υπάρχουν πολλά, τα τριγλυκερίδια εκεί μέσα είναι πάρα πολλά. Οπότε, μαχαιράκι. Επίσης, ροφήματα. Λοιπόν, υπάρχουν μερικά ροφήματα τα οποία μπορείτε να κάνετε και μόνοι σας στο σπίτι. Υπάρχουν ωραιότατα βοτανοπολία στην Ελλάδα και είναι και η φτηνή λύση, έτσι. Δεν νομίζω να έχω να σας πω κάτι παραπάνω, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, τα καλά λιπαρά περιέχουν τα ψάρια που περιέχουν και τα ωμέγα 3, είναι το αβοκάντο, ωραίο το αβοκάντο, έτσι. Είναι η ξηρή καρπή, είναι τα φιστίκια υγιεινής, τα... ξέρετε τώρα, διάφοροι ξηρή καρπή, είναι η σποριτσία, είναι τα κόκκινα ψάρια, έτσι. Είναι το ελαιόλαδο, είναι το μοσχάρι, αυτά. Αυτές οι τροφές που περιέχουν φυτικές και διαλυτές ίνες ουσιαστικά. Και να σας πω και κάτι άλλο, εκτός από το ελαιόλαδο και το καρυδέλαιο είναι πολύ καλό, έτσι, από καρύδια που είναι αυτό το καρυδέλαιο, να χρησιμοποιείτε και αυτό, άμα δεν έχετε ελαιόλαδο, αλλά το ελαιόλαδο είναι το top. Αυτά. Λοιπόν, αυτά, ελπίζω να μην σας κούρασα, ελπίζω να ήμουν αρκετά κατανοητή, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το να εξηγήσει κανείς τι είναι αυτή η χοληστερίνη, έτσι. Να είστε πάρα πολύ καλά, να χαμογελάτε και να έχετε γενικότερα καλή διάθεση. Σας εύχομαι πολλά φιλάκια και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια!